ταλαντούχος και ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό Λευτέρης Ελευθερίου ήταν καλεσμένος στο πρωινό την Παρασκευή 25 Μαρτίου και μίλησε μεταξύ άλλων, μίλησε την συνεργασία που είχε με τον Πέτρο Φιλιππίδη, μιας και αυτές τις μέρες πλησιάζει η συνέχεια της στις δικαστικές αίθουσες. Η συνεργασία του Λευτέρη Ελευθερίου με τον Πέτρο Φιλιππίδη του είχε επιτραπεί και από παραγωγούς το ότι ένας άνθρωπος για να βγάλει ένα αποτέλεσμα, πρέπει να έχει μια αυστηρότητα. Μέχρι εκεί καλά και τον θεωρώ από τους καλύτερους ηθοποιούς ειδικά στο θέατρο. Τις καταγγελίες προς το πρόσωπο του δεν μπορούσε να τις αποφύγει. Δυστυχώς ήταν ένας άνθρωπος που είχε ξεφύγει πολύ από την κατάσταση. Είχε ξεφύγει η συμπεριφορά του σε σημείο που να μην το αναγνωρίζει. Έδειξε ιδιαίτερη σκληρότητα όσον αφορά τη συμπεριφορά, είπε και συνέχισε. Επειδή με σουρανούσε, το μόνο που μπορούσα να του πω σε μια επόμενη συνεργασία είναι ότι δεν μπορώ να συνεχίσω. Έλεγα ότι μάλλον έχω κάνει κάτι λάθος. Μπορεί να σε έπαιρνε τηλέφωνο και να σου έλεγε είσαι μαζί μου εν λευκό, έτσι κλείσαμε τη δουλειά. Αυτό σήμαινε ότι αν κάτι δεν πήγαινε καλά στην παράσταση και περνούσαμε το όριο, μπορούσε να φωνάξει. Πέτρος το έπαιρνε προσωπικά, ότι αν δεν κάνεις κάτι καλά, το κάνεις ως αντίσταση στο όνομα του. Εκεί έχασε την μπάλα ο Πέτρος. Οι φωνές ήταν σε σημείο. Πάγωνες. Δεν μπορούσα να λειτουργήσω, πρόσθεσε ο Λευτέρης Ελευθερίου. We'll be right back.